Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού να μιλάμε για την κατάσταση των σημερινών ανθρώπων, όλων ημών δηλαδή. Συνεχίζουμε με αφορμή τον Άγιο Παΐσιο που μας μιλά για την γενιά της αδιαφορίας να μιλήσουμε και σήμερα για τους χλιαρούς ανθρώπους. Λέγει ο Κύριος στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, «Είδα σου τα έργα», απευθυνόμενος σε έναν από τους επισκόπους, «γνωρίζω τα έργα σου. Δεν είσαι ούτε κρύος, ούτε ζεστός, ότι ούτε ψυχρός ή ούτε ζεστός. Μακάρι να ήσουν κρύος ή ζεστός. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Επειδή όμως δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, αλλά χλιαρός, γι' αυτό θα σε ξεράσω από το στόμα μου, θα σε κάνω εμετό. Ούτως ότι χλιαρός ή και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Θα σε κάνω εμετό». Είναι φοβερός αυτός ο λόγος. Και πάλι ο Κύριος λέγει, «Τι δε με καλείτε, Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω». Γιατί δεν έχει σημασία να φωνάζουμε μόνο με την προσευχή τον Κύριο και να τον επικαλούμαστε και απ' την άλλη να μην τηρούμε τις εντολές του. Δεν έχει καμία ωφέλεια αυτό. Και πάλι ο Κύριος μας είπε και μία παραβολή. «Ποια γνώμη έχετε για αυτό που θα σας πω», λέγει. «Ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και είπε στον πρώτο, «Παιδί μου, πήγαινε να εργαστεί σήμερα στο αμπέλι μου». Εκείνος αποκριθής είπε, «Δεν θέλω». Ύστερα όμως μεταμεληθείς, άλλαξε γνώμη και πήγε. Και πήγε ο πατέρας στο δεύτερο παιδί του και του είπε ό,τι είπε και στο πρώτο. Εκείνο είπε, «Ευχαρίστως, Κύριε, πηγαίνω στο αμπέλι», αλλά δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατρός? Είπαν σε αυτόν, «Ο πρώτος». Λέγει τότε και ο Ιησούς σε αυτούς, «Σας διαβεβαιώνω ότι οι τελώνες και οι πόρνοι που έδειξαν στην αρχή ανυπακοή στο Θεό, τώρα επειδή μετανόησαν, προπορεύονται στη βασία του Θεού από εσάς, οι οποίοι με τα λόγια μόνο και όχι με τα έργα δείχνεται υπακοή στον Θεό». Επομένως, το ζητούμενο δεν είναι τα λόγια, αλλά τα έργα. Και ο Κύριος δεν θέλει να είμαστε μόνο άνθρωποι των λόγων, ούτε θέλει να έχουμε μία, θα λέγαμε, χαλαρή σχέση μαζί Του και μία, δυστυχώς, όπως παρατηρείτε, επιλεκτική τήρηση των εντολών, αλλά θέλει να έχουμε μία, θα λέγαμε, εξ ολοκλήρου αφοσίωση σε Αυτόν, όπως άλλωστε φανερώνει και η τριχοκορία που υφιστάμεθα στο βάφτισμα. Κήρεται η κεφαλή μας και αυτό είναι φανέρωση ότι αφιερωνόμαστε στο Θεό. Και το ίδιο βλέπουμε και στη μοναχική κουρά, όπου πλέον ανανεώνεται, θα λέγαμε, αυτή η αφιέρωση εις τον Θεό. Και πάλι έχουμε τριχοκουρία και εκεί. Είμαστε όλοι αφιερωμένοι στο Θεό και οφείλουμε, σύμφωνα με την πρώτη εντολή, να αγαπάμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Έτσι, όχι, έτσι, όχι, θα λέγαμε, κατά ένα μέρος, να δίνουμε ένα μέρος της καρδιάς μας στον Χριστό και ένα άλλο κάπου αλλού. Αλλά όλη μας η καρδιά, όλη μας η ψυχή, όλη μας η διάνοια, όλη μας η δύναμη να είναι δοσμένη στον Κύριο. Διαβάζουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. «Ουέ καρδίες δειλές και αμαρτωλό επιβαίνονται επί δύο τρίβους». Αλίμονο στις δειλές καρδιές. Έτσι, ο Θεός δεν θέλει δειλούς ανθρώπους κοντά Του.
Και στην Αποκάλυψη πάλι διαβάζουμε ότι οι πρώτοι που θα ρηφθούν στην λίμνη του πυρός θα είναι οι δειλοί. Μεταξύ λοιπόν αυτών που απεχθάνεται ο Κύριος, κατ' εξοχήν απεχθάνεται τους δειλούς. Αυτούς οι οποίοι δηλαδή δεν αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και με φόβο και τρόμο το έργο της σωτηρίας τους. Σκέφτονται τις συνέπειες που θα έχουν από τους ανθρώπους. Σκέφτονται ότι ενδεχομένως θα μείνουν μόνοι τους, θα απορριφθούν από τους ανθρώπους, θα περιθωριοποιηθούν, θα απαξιωθούν. Και γι' αυτό δεν προχωρούν στην τήρηση των εντολών ή τηρούν κάποιες συμβουλές, όπως είπαμε, επιλεκτικά και αυτές βέβαια στο βαθμό που αυτοί νομίζουν, μέχρι ενός σημείου. Αλίμονο στις δειλές καρδιές, λέει λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, στη Σοφία Σιράχ, και στον αμαρτωλό, ο οποίος προσπαθεί να βαδίζει δύο δρόμους, ένα του Θεού και ένα του πονηρού. Αν προσπαθεί κανείς να βαδίζει δύο δρόμους, θα σκιστεί στη μέση. Όπως και ένας ο οποίος θέλει να πατάει σε δύο βάρκες ταυτόχρονα, θα διαλυθεί. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να τα έχει καλά και με τον κόσμο και με τον Θεό, έτσι δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτε. Δεν θα ευαρεστήσει εις τον Θεό καθόλου και θα λογιστεί ως άνθρωπος του κόσμου, ως προδότης, ως εχθρός του Θεού. Γιατί όποιοι θέλουν να γίνουν φίλοι του κόσμου, λέει ο Κύριος, αυτοί καθίστανται εχθροί του Θεού. Οφείλουμε να λάμπουμε με τη ζωή μας. Λέει ο Χρυσόστομος, δεν θα χρειάζονταν λόγια αν έλαμπε η ζωή μας. Δεν θα χρειάζονταν δάσκαλοι αν εμείς επιδεικνύαμε έργα, εμείς δηλαδή οι χριστιανοί. Κανείς δεν θα παρέμενε άπιστος αν εμείς ήμασταν πραγματικά χριστιανοί. Εάν ζούσαμε αληθινά το Χριστό, κανένας άπιστος δεν θα υπήρχε στον κόσμο. Αλλά επειδή εμείς οι χριστιανοί δεν ζούμε σωστά, διημάς, όπως λέει ο Κύριος, βλασφημείτε το όνομα μου εν της έθνης. Εξαιτίας μας βλασφημείτε το όνομα του Χριστού μας μεταξύ των ανθρώπων, των εθνικών, των δουλολατρών, αυτών που ζουν μέσα στην απιστία και στην δουλολατρία. Οι χλιαροί χριστιανοί διαφθείρουν δυστυχώς την Εκκλησία του Χριστού χειρότερα από τους εχθρούς και τους αντιπάλους. Αυτό είναι δυστυχώς μια μεγάλη αλήθεια. Γιατί ακριβώς κακοσυστήνουν τον χριστιανισμό. Ένας μισό χριστιανός, λίγο χριστιανός, χριστιανός της Κυριακής, που κάνει κάποια πράγματα εξωτερικά τυπικά, αλλά δεν ζει το φως του Χριστού, δεν έχει εμπειρία του φωτός του Χριστού, δεν ζει την ειρήνη του Χριστού, δεν ζει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, αυτός δεν διαφέρει ουσιαστικά σε τίποτε από έναν κοσμικό άνθρωπο. Και ο κοσμικός που τον βλέπει λέει, γιατί να πάω στην Εκκλησία, αφού και αυτός θυμώνει όπως και εγώ, βλασφημεί όπως και εγώ, κυνηγάει τα χρήματα όπως και εγώ, αδικεί όπως και εγώ. Ευκολότερα, λέει ο Ρωσόστομος, μετατρέπεται στο καλό ο φανερός αμαρτωλός, παρά ο κρυφός και σκεπασμένος με το κάλυμα των φαινομενικών αρετών. Δυστυχώς, οι περισσότεροι χριστιανοί δεν είμαστε κακοί, αλλά είμαστε χλιαροί. Και αυτό λέει ο Ρωσόστομος, και ο ίδιος ο Κύριος το λέει αυτό, ότι είναι χειρότερο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε να γίνουμε κακοί. Αλλά θα πρέπει να αποβάλουμε τη χλιαρότητα. Γιατί ευκολότερα ο φανερός αμαρτωλός επιστρέφει, παρά ο κρυφός και σκεπασμένος με κάποιες φαινομενικές αρετές, όντας όμως στην πραγματικότητα ένας υποκριτής.
Είναι άτομο να ισχυρίζεις ότι είσαι χριστιανός και να μην μπορείς να υπερασπιστείς την πίστη σου. Ένας που είναι χλιαρός θα προδώσει. Στη δύσκολη στιγμή δεν θα υπερασπιστεί την πίστη του. Αν σκανδαλιστεί ένας ειδωλολάτρης από το δικό σου άτακτο βίο, θα υποστεί τη μεγαλύτερη ζημιά. Να γιατί ο κακός βίος των λεγόμενων χριστιανών προκαλεί μυριάδες βλασφημίες. Γίνεται αφορμή ο κακός βίος, ο άτακτος βίος ημών των χριστιανών, των λεγόμενων χριστιανών, να βλασφημείται ο Θεός από τους ειδωλολάτρες. Βλέπω και μια καινούργια τέχνη του διαβόλου, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Βάζει στους ανθρώπους το λογισμό ότι αν κάνουν κάποιο τάμα και το εκπληρώσουν, αν πάνε και κανένα προσκύνημα, είναι εντάξει πνευματικά. Και βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν με λαμπάδες και με τάματα στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα, να τα κρεμάνε εκεί, να κάνουν και μεγάλους σταυρούς, να κλαίνε και λιγάκι και να αρκούνται σε αυτά. Δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται, δεν διορθώνονται και χαίρεται το ταγκαλάκι. Η πλειονότητα των χριστιανών, λέει και ο σύγχρονος, θα λέγαμε προφητικός ιεροκήρυκος, ο πατήρ Αθανάσιος Ομιτήλιος, η πλειονότητα των χριστιανών, τουλάχιστον των συγχρόνων χριστιανών, δεν είναι ούτε ψυχρή, ούτε θερμή. Οι πιο πολλοί είναι χλιαροί. Πρόκειται λοιπόν περί μιας τάξεως χριστιανών μεγάλης, δυστυχώς τάξεως χριστιανών πιστών, που όπως λέγει και ο προφήτης Ηλίας, χωλένουσι επαμφωτέρες τες υγνίες, που σημαίνει κουτσένουν και από τα δυο τους τα ποδάρια. Ζουν την ψυχολογία του Ισραήλ, ο οποίος Ισραήλ, ο λαός δηλαδή του Θεού, με την ευκολία που προσήρχεται εις τον Θεό να τον λατρεύσει, με την ίδια ευκολία εστρέφεται και προς τους ψευδείς θεούς, ομοίως και εξίσου να τους λατρεύσει. Και δυστυχώς το βλέπουμε και στις μέρες μας, πόσοι άνθρωποι δεν το έχουν για τίποτα, ενώ δηλώνουν χριστιανοί, να πάνε σε ένα μάγο, σε ένα μέντιουμ, σε μία καφετζού, σε μία χαρτορίχτρα, για να πετύχουν, όπως νομίζουν, αυτό που δεν πέτυχαν μέσω της Εκκλησίας και μέσω του ιερέως. Σε αυτή την τάξη των πιστών, των χλιαρών πιστών, λέγει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μητυλιναίος, Θεός και κόσμος, Χριστός και Βελίαρ, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια και ψεύδος μπορούν να συμβιβάζονται και να συνυπάρχουν. Έτσι, και με τον Χριστό και με τον διάβολο. Και με τον μάγο και με τον μέντιουμ και με τον ιερέα. Και με τις παρακλήσεις και με τις μαγείες. Εφαρμόζουν και αυτά που θα τους πει ο μάγος. Προσπαθούν να κάνουν και κάτι από αυτά που λέει η Εκκλησία. Και στα καρναβάλια και στις μεταμφιέσεις και στις διασκεδάσεις, τις κοσμικές. Και από την άλλη πάμε και στην Εκκλησία, πάμε και στις παρακλήσεις, ενδεχομένως και στις λειτουργίες. Και νομίζουμε ότι είμαστε εντάξει, ότι και το ένα γίνεται και το άλλο. Και το χειρότερο, οι άνθρωποι αυτοί που δίνονται να ζουν στους δύο αυτούς κόσμους, του Θεού και του Σατανά, της αλήθειας και του ψεύδους, και ταυτοχρόνως δίνονται να έχουν υψηλή ιδέα για τον εαυτό τους και για την θρησκευτικότητά τους, αυτοί νομίζουν ότι είναι πολύ σπουδαίοι και πολύ καλά τοποθετημένοι, ότι είναι πολύ εντάξει άνθρωποι και πολύ έξυπνοι και μέσα σε όλα και πολύ μοντέρνοι, αλλά και πράγματι άνθρωποι του Θεού. Έτσι νομίζουν. Αλλά αυτοί ακριβώς είναι που γίνονται εμετός. Τους κάνει εμετό ο Θεός, όπως λέει ο ίδιος ο Κύριος. Μέλος εμέσε,
γιατί είσαι χλιαρός. Και ξέρετε, το χλιαρό νερό, όταν κανείς έχει και βάλει και λίγο άτι μέσα, είναι πρώτης τάξης φάρμακο, εντός ελληνικών λέξη, που προκαλεί αιμετό. Η ποιματική προσπάθεια της Εκκλησίας μας προς τους ανθρώπους αυτούς, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, είναι δυσκολοτάτη. Δεν ακούν τίποτε αυτοί οι άνθρωποι από τις παρενέσεις, από τις συμβουλές των ποιμένων που τους λέγουν ότι δεν πάτε καλά. Γιατί σου λέει δεν πάμε καλά. Εμείς είμαστε της Εκκλησίας. Και απ' την άλλη ζουν και την κοσμική ζωή. Αν τους πείτε να μελετήσουν τη Γραφή, σας λέγουν ότι την ξέρουν. Αν τους πείτε να πάνε στην Εκκλησία, σας λέγουν ότι είναι πιο καλύτερη από όλους τους άλλους. Και εμείς λέει είμαστε της Εκκλησίας, βεβαίως. Άσχετα αν πηγαίνουν Χριστούγεννα, Πάσχα, άντε και καμιά ακόμα μεγάλη εορτή, αλλά θεωρούν τον εαυτό τους πολύ καλύτερο από τους άλλους οι οποίοι είναι με τους μεγάλους σταυρούς και κάθε τόσο πηγαίνουν στην Εκκλησία. Αν τους πείτε να ζήσουν πνευματική ζωή, θα σας απαντήσουν ότι για αυτούς η πνευματική ζωή ήδη είναι κατάσταση, ήδη τη ζουν και δεν έχουν αλλάξουν τίποτε από εκείνο το οποίο έχουν. Είναι πολύ εντάξει στα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Και δεν χρειάζεται να μετανοήσουν, δεν χρειάζεται να αλλάξουν τίποτε. Τι δυστυχισμένοι άνθρωποι, ορθώνεται μπροστά τους σαν τείχος συνικών ο εγωισμός, ο οποίος εγωισμός δεν επιτρέπει καμιά αλλίωση Θείας Χάριτος μέσα στην καρδιά τους. Γιατί πώς μπορεί να έρθει χάρις σε έναν εγωιστή άνθρωπο. Εμποδίζουν τον Θεό να επιδράσει στην καρδιά τους, να τους αλλοιώσει και να γίνουν άνθρωποι με επίγνωση, με αυτογνωσία. Χλιαροί τύποι, ανίκανοι να ανεβάσουν έναν βαθμό θερμότητας στο θερμόμετρο της πνευματικής του ζωής, οι οποίοι νομίζουν ότι είναι οι καλύτεροι των ανθρώπων και οι καλύτεροι των χριστιανών. Αλλά έρχεται όμως προς αυτούς μια παράδοξη δήλωση του Κυρίου για να τους πει «Δεν είσαι ούτε θερμός, ούτε ψυχρός. Είσαι χλιαρός». Λοιπόν, όφιλες να είσαι ψυχρός. Παράξενη δήλωση. Όφελον ψυχρός εις ή ζεστός. Θα έπρεπε να είσαι ψυχρός παρά να είσαι χλιαρός. Όπως ξέρετε, είναι παράδοξη αυτή η δήλωση του Κυρίου προς τον επίσκοπο της Λαοδικίας, γιατί προς αυτόν απευθύνεται. Γιατί ο ψυχρός είναι πιο μακριά από τον θερμό. Ενώ ο χλιαρός είναι πιο κοντά στο θερμό. Γιατί λοιπόν ο Κύριος προτιμάει το ψυχρό και όχι το χλιαρό. Η ψυχολογία και η πείρα αποδεικνύει, αγαπητοί μου, ότι ο ψυχρός θρησκευτικά άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Δεν μπορεί να αλλοιωθεί η καρδιά του και να γίνει θερμότατος άνθρωπος. Γιατί είναι ικανοποιημένος με αυτό που νομίζει ότι έχει και που ζει και θεωρεί ότι δεν έχει ανάγκη μετανοήσει. Κάποια στιγμή, μάλλον ο χλιαρός άνθρωπος, έτσι, δεν μπορεί να μετανοήσει, όπως είπαμε. Δεν μπορεί να λιωθεί η καρδιά του και να γίνει θερμός άνθρωπος. Ενώ ο ψυχρός άνθρωπος, ο ψυχρός θρησκευτικά άνθρωπος, μπορεί να μετανοήσει. Γιατί κάποια στιγμή, κάπου στη ζωή του, ένα περιστατικό, μια αλλίωση της χάριτος του Θεού, της δεξιάς του υψίστου, τον αλλάζει. Γίνεται θερμός άνθρωπος. Ενώ ο χλιαρός έχει την ψευδαίσθηση ότι είναι καλός, ότι είναι εντάξει, αφού εφαρμόζει και κάποια που αυτός θεωρεί σημαντικά από την πίστη και τη θρησκεία, όπως λέει, και δεν χρειάζεται, όπως νομίζει, να μετανοήσει. Ο ψυχρός όμως, κάποια στιγμή συχαίνεται τον εαυτό του, έρχεται σε μία αυτογνωσία και αλλάζει. Και τον βλέπετε, χθες ήταν ανήθικος
σήμερα είναι αγνός. Ενώ έχουμε πολλούς χριστιανούς, δυστυχώς, που ναι, μεν μπορεί να μην κάνουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, κάποια βαριά ηθικά αμαρτήματα, αλλά πέφτουν πολύ εύκολα στην οφθαλμοπορνεία, πολύ εύκολα σκέφτονται βρώμικα πράγματα και παραδίνονται σε βρώμικες και σχρές φαντασίες. Και παραπέουν στην κυριολεξία και παίζουν με το σκοτάδι συνεχώς. Και πολύ εύκολα θα πέσουν και στην πλήρη αμαρτία. Ενώ ο άνθρωπος που ήταν ψυχρός αλλάζει και αλλάζει οριστικά και αποβάλλει τελείως κάθε τι που έχει σχέση με την ανηθικότητα. Είτε αυτό είναι πονηρός οφθαλμός, είτε είναι πονηρή φαντασία. Χθες τον βλέπετε ήταν ανήθικος και ενδεχομένως και πολύ ανήθικος και σήμερα είναι αγνός, αγνότητος. Εχθές εκάνχαζε, κορόιδευε την πίστη και σήμερα την ευλαβείται. Και σήμερα θρηνεί την κατάδια του και αυτά που έκανε στο παρελθόν. Χθες ζούσε σαν χείρος, με συγχωρείτε, σαν γουρούνι. Σήμερα είναι καθαρός και ελελουσμένος. Τι έχει? Μετανόηση. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ο ληστής από ψυχρός που κορόιδευε και εκείνος, στην αρχή και οι δύο ληστές κορόιδευαν τον Κύριο, οι συσταυρωθέντες, μετά ο εκ δεξιών κάνει μια επανάσταση. Στην ψυχή του γίνεται η καλή αλλίωση. Όταν είδε ότι ο Κύριος συγχωρεί τους σταυρωτές του, όταν είδε ότι ο Κύριος δεν βρίζει, όταν είδε την επιοίκειά του επάνω στο σταυρό, ηλιώθη, άλλαξε από τόμος. Επήρε βρασμό η ψυχή του και είπε, ποιον βρίζεις στον εξαριστερόν ληστή, ποιον βρίζεις, τον Άγιον, τον Δίκαιο, είμαστε το ίδιο, εμείς είμαστε άξιοι θανάτου, όχι αυτός. Και στρέφεται προς τον Κύριο. Κύριε, θυμίσουμε στη Βασιλεία Σου. Μνήσθητή μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου. Από ψυχρός, ψυχρότατος, έγινε ξαφνικά πύρινος ήλιος και μπήκε πρώτος μέσα στον Παράδεισο. Αντίθετα, ο χλιαρός μένει πάντα χλιαρός. Δεν κουνάει από τη θέση του, γιατί έχει αυτή τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Νομίζει ότι είναι πολύ εντάξει. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας λέει για τον χλιαρό. Ο μεν ψυχρός της Ζεούσης πίστεως άγευστος εν ελπίδη πολλάκης έστε του τυχήν αυτής. Ο ψυχρός άνθρωπος είναι άγευστος της πίστεως. Για μια στιγμή κάτι γίνεται, γεύεται λιγάκι, γεύεται λίγο-λίγο, γεύεται πίστεως και αμέσως λέγει «Αυτό είναι που γύρευα και ζεσταίνεται». Ο δε ζέσας, αυτός που θερμάθηκε κάποτε, δια του βαπτίσματος, το πνεύματι, με το πνεύμα, και αποψυχθείς και μετά πάγωσε, διαραθυμία ανίστερων, από τεμπελιά πνευματική, αμέλησε τον εαυτό του, αμέλησε εξαιτίας του ότι έπεσε στη ραθυμία την πνευματική, και από αυτή πάσχουμε όλοι μας, εαυτό τας ελπίδας της σωτηρίας εξέκοψε κατά γνούς της ερεθίσης πίστεως. Δηλαδή, έκοψε για τον εαυτό του πλέον κάθε ελπίδα σωτηρίας, αφού παρατήρησε κάτι κακό μέσα στην υφιστάμενη πίστη του. Δηλαδή εκείνο που λέμε, μα ξέρεις αυτά που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Κάτι σκάνδαλα, κάτι σου είπα, κάτι μου είπες. Εξέκοψε, λέγει, τας ελπίδα σε αυτό, την ελπίδα να σωθεί. Είπε, δε βαριέσαι, ήμουνα κοντά στους ιερείς, τους είδα. Α, αυτός ο παπάς δεν πιστεύει τίποτε. Εκείνος κάνει έτσι. Εκείνος δεν βαριέσαι. Δεν υπάρχει τίποτε. Ακούστε τι λένε.
Δεν βαριέσαι, δεν υπάρχει τίποτε. Και διατηρεί ένα σχήμα θρησκευτικότητας, χλιαρότητας δηλαδή, και τίποτα άλλο. Ένα σχήμα, ένα εξωτερικό σχήμα. Αυτός εξέκοψε τον εαυτό του. Δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Είναι φοβερό. Ας το προσέξουμε λοιπόν. Πώς ο άνθρωπος πέφτει στη χλιαρότητα? Η πρώτη αιτία της χλιαρότητας είναι η ραθυμία, η πνευματική αναμελιά, τεμπελιά. Μετά από αυτήν, επειδή ο χλιαρός δεν έχει προθυμία να επαναρχίσει τη ζωή του για να επαναθερμαθεί, αρχίζει να παρατηρεί κακά πράγματα. Τι αυτό, τι εκείνο. Κατά γνους της ερεθίσεις πίστεως. Και αρχίζει να κατηγορεί την πίστη του. Και τότε αυτή υποβάλλεται από ό,τι συμβαίνει και κόβει τις ελπίδες του και ξηραίνεται. Και έρχεται τώρα ο Κύριος να αποκαλύψει μία ψευδαίσθηση. Επανερχόμεθα με τη χάρη του Θεού. Λοιπόν, ο χλιαρός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μία ψευδαίσθηση. Νομίζει ότι είναι εντάξει απέναντι στον Θεό και αυτό ακριβώς λέγει και ο Κύριος στον επίσκοπο αυτό που ήταν χλιαρός της Λαοδικίας. Του λέγει ότι νομίζεις ότι δεν έχεις ανάγκη κανενός, ότι είσαι πλούσιος, ενώ στην πραγματικότητα είσαι ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Δεν έχεις δηλαδή καμία ουσιαστική περιουσία, αληθινή περιουσία, αληθινή πνευματικότητα. Ενώ πιστεύει ο χλιαρός ότι είναι κάτι, έρχεται ο Θεός και το αποκαλύπτει ποιος είναι στην πραγματικότητα. Και από αγάπη ο Θεός, στον κάθε χλιαρό θα δώσει ευκαιρίες, ευκαιρίες μετανοίας. Γι' αυτό, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, ας τρέξουμε να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Πριν μας αποκαλύψει ο ίδιος ο Κύριος και μάλιστα ενώπιον των ανθρώπων και εν ημέρα κρίσεως. Γιατί αν καταφέρουμε να κρυφτούμε από τους ανθρώπους, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αποκαλυφθούμε κάποια στιγμή. Όλοι θα αποκαλυφθούμε κατά την ημέρα της κρίσεως. Και τότε βέβαια θα είναι και το χειρότερο ρεζίλεμα, γιατί θα είναι παγκόσμιο μπροστά σε όλους των ανθρώπων, όλων των αιώνων, αλλά και μπροστά σε όλους τους αγγέλους. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος που λέγει ο επίσκοπος, αυτός ο χλιαρός, ότι πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω. Έτσι, αυτό ακριβώς λένε και οι άνθρωποι, οι χλιαροί. Αγαπητοί μου, όχι μόνο επί πνευματικού επίπεδου να το πει κανείς, αλλά και επί υλικού επίπεδου, πάλι δεν είναι καλό. Και το λένε και πολλοί άνθρωποι και καυχόνται. Έχω πλουτίσει και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Δεν έχω κανέναν ανάγκη. Είναι η ψυχολογία του μωρού, του αυταρέσκου, του κατ' ουσίαν ακοινώνητου ανθρώπου, που δεν έχει την αίσθηση ότι έχει ανάγκη από τους συνανθρώπους του. Ταλέπορε, άμα σε πιάσει ένας κυλόπονος, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, θα βγεις στο παράθυρο και θα φωνάζεις, άνθρωποι, ελάτε να με σώσετε. Και λες ότι δεν έχεις ανάγκη κανενός. Φτωχέ και ταλέπορε άνθρωπε, είσαι ακοινώνητος άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος που δεν έχεις μέσα σου το κοινωνικό αίσθημα. Είσαι εγωιστής και μάλιστα αθεράπευτα εγωιστής. Αν λες ότι πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω. Και τι πρέπει να γίνει? Απαιτείται διαρκής αυτοκριτική. Είμαι θερμός. Είμαι το πνεύμα της ζέων, δηλαδή έχω τη ζέση του Αγίου Πνεύματος, τη θερμότητα του Αγίου Πνεύματος που απαιτείται να έχει ο χριστιανός. Αισθάνομαι τα πνευματικά μέλη της υπάρξεώς μου ανορθωμένα. Έχω πνευματικές ορμές και εφέσεις
με συγκλονίζουν βιώματα παρουσίας του Θεού. Ζω τη ζωή του Θεού. Έχω αίσθηση Θεού. Οδύρομαι για τα κακώς έχοντα μέσα στην Εκκλησία. Με καίει η φλόγα της Ιεραποστολής, όπως έκαιε τον Επίσκοπο της Φιλαδελφίας και πήρε τον έπαινο από τον Κύριο. Είμαι άνθρωπος πίστεως και παρησίας και όχι τέκνων υποστολής, όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος. Αγαπώ εκ βαθέων τον Κύριο, ώστε να θεωρώ τα πάντα σκύβαλα για τη δική Του την αγάπη. Μήπως αντίθετα είμαι ψυχρός. Μήπως, όπως λέγει ο Αρέθας, στερημένος της του Αγίου Πνεύματος ενεργίας. Μήπως κατήτησα περιφερόμενο ψυγείο πίστεως και αγάπης. Μήπως έφτασα να είμαι ανάλγητος, ανελαίητος, αδιάφορος, ακοινώνητος, ατομιστής, σκληρός, άστοργος, άδακρης, χωρίς δάκρυα, μετανοίας, πέτρινος. Το χειρότερο, μήπως πήρα τα πρώτα και τα δεύτερα ότι αφορά τη θερμότητα και ότι αφορά τη ψυχρότητα. Πήρα τα πρώτα, πήρα και τα δεύτερα και τα ανακάτεψα, ώστε τα μεν πρώτα τα θερμά να χλιαρώσουν από τα δεύτερα τα ψυχρά και τελικά να μην είμαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός, αλλά χλιαρός, δηλαδή να μην είμαι τίποτε. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι αυτή τη χλιαρότητα, αυτό το συμβιβασμό με τον κόσμο και τη ζωή του κόσμου, το ονομάζουν διάκριση. Το ονομάζουν εξυπνάδα. Το ονομάζουν σύνεση, σοφροσύνη, σοφία. Πέντε κατά συσσόρευση επίθετα αποδίδονται σε αυτή την κατάσταση της χλιαρότητος. Λέγει ο Κύριος, ουκ είδας δεν ξέρεις ότι είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός, ο πτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός. Αυτή η έναρθρος εκφορά, ο τυφλός, ο γυμνός κλπ, προσδίδει μία, θα λέγαμε, μοναδικότητα ταλαιπωρίας, τυφλότητας, γυμνότητας. Εσύ είσαι ο τυφλός, όχι τυφλός, αλλά ο τυφλός. Όχι γυμνός, αλλά ο γυμνός. Ο χλιαρός δηλαδή είναι αυτός ο οποίος δεν έχει τίποτε. Γι' αυτό ας δούμε μόνοι μας την ελεηνότητά μας και τη φτώχεια μας. Ας αναγνωρίσουμε την τύφλωση της ψυχής μας και θα αρχίσουμε να βλέπουμε εκείνα που δεν βλέπουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι βλέπουν. Ας αναγνωρίσουμε τη γυμνότητά μας και ας την μετατρέψουμε σε αγιότητα. Μη λέμε ότι είμαι θάγη. Και τότε ο Χριστός θα μας περιβάλλει με αρετές που η χάρη Του θα μας δώσει. Διαφορετικά έρχεται η απειλή. Μέλωσε εμέσε εκ του στόματός μου. Δηλαδή, θα σε εξεράσω. Και ακριβώς αυτό κάνουμε όταν θέλουμε να εξεράσουμε. Πίνουμε χλιαρό νερό. Όταν πίνουμε τσάι, βράσουμε κάτι μέσα, ή χλιαρό είναι, είτε ζεστό, είτε κρύο, επειδή είναι τσάι, κάτι είναι, βράσαμε κάτι, δεν ξεχνάμε. Όταν πιούμε κρύο νερό ή πολύ ζεστό, δεν ξεχνάμε. Αν δοκιμάσουμε χλιαρό νερό, μας έρχεται αναγούλα. Γι' αυτό λέγει, είσαι χλιαρός. Πήγα να σε πιω, αλλά μου ήρθε αναγούλα, λέει ο Χριστός, και θα σε ξεράσω. Ο θερμός, λοιπόν, βρίσκεται στην αγάπη του Θεού. Ο ψυχρός έχει πολλές πιθανότητες να γίνει θερμός. Ο πρώην θερμός, που υποβιβάστηκε η θερμότητά του, αυτός δεν έχει καμιά ελπίδα. Καμιά ελπίδα της καταστάσεώς του. Επειδή, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπως σας είπα, ζει στην ψυχολογία της επαρκίας και της αυταρεσκίας. Το αποτέλεσμα, η αποδοκιμασία του Χριστού. Εν τούτης, μένουν κάποια περιθώρια φιλανθρωπίας του Θεού. Μέλωσε εμέσε,
πρόκειται, λέει, να σε εξεράσω. Δεν λέει σε εξερνώ, μέλος σε μέσα. Πρόκειται, δηλαδή θα σε εξεράσω. Με αυτό το θα είναι σαν να του λέει, σου δίνω ακόμα καιρό να αποκαταστήσεις τα πράγματα. Κάτι περισσότερο. Συμβουλεύωση, σε συμβουλεύω, αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπυρωμένων εκπυρός ή να πλουτίσεις. Και η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου και κολύριον ή να εχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Είναι από την Αποκάλυψη. Δηλαδή λέει ο Κύριος, σε συμβουλεύω να αγοράσεις από εμένα χρυσάφι καθαρό για να πλουτίσεις. Να αγοράσεις από εμένα ημάτια λευκά για να ντυθείς και να μην φαίνεται η αισχήνη, η ντροπή σου, η ντροπή της γυμνότητάς σου. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις κολύριο, φάρμακο για τα μάτια, για να το βάλεις στα μάτια σου για να βλέπεις. Πράγματι, όλα αυτά, όπως λέει ο Κύριος, ευρίσκονται εις τον Χριστό. Ο Χριστός είναι ο χρυσός, ο πολύτιμος θησαυρός, που τον βρίσκει κάποιος και ξεπουλάει τα πάντα και πηγαίνει να αγοράσει τον αγρό που είναι ο κρυμμένος θησαυρός. Είναι ο πολύτιμος Μαργαρίτης, που ο άνθρωπος, ο συνετός, ξεπουλάει όλα τα προηγούμενα αγορασμένα μαργαριτάρια και διαμάδια για να αγοράσει αυτό τον ένα και πολύτιμο Μαργαρίτη. Ο Χριστός είναι το αιμάτιο το λευκό και το ένδυμα του γάμου. «Φίλε», λέει στην παραβολή των γάμων, «πώς εισήλθες όδε, πώς μπήκες εδώ μη έχων ένδυμα γάμου». Και λέμε και στην Μεγάλη Σαρακοστή, «τον υφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο, και ένδυμα ούκ έχω, ή να εισέλθω εν αυτό». Δεν έχω ένδυμα, δηλαδή βλέπω τη Βασιλεία σου, αυτός είναι ο νυφώνας του Χριστού, αλλά δεν έχω ένδυμα, δεν έχω ντυθεί. Ποιον, εσένα, γιατί όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, Χριστόν ενεδίσαστε. Έχετε ντυθεί το Χριστό. Έλα λοιπόν από εμένα να αγοράσεις σημάτια, για να μην περιφέρεσαι και βλέπουν τις ντροπές σου και σε κοροϊδεύουν οι άνθρωποι. Όταν δεν έχεις Χριστό, μεθάς και γυρίζεις τον δρόμο και βγάζεις ακόμα και αυτά τα φυσικά σου ρούχα και γελάνε οι άνθρωποι. Όταν δεν έχεις Χριστό και δεν έχεις το κριτήριο της σεμνότητας, φοράς της μόδας τα καμώματα και γίνεσαι σαν καραγκιόζης. Και γελάνε οι άνθρωποι και λοιπά και λοιπά και γελάνε και οι δαίμονες. Και κατεξοχήν το βλέπουμε αυτό στην σύγχρονη ανθρωπότητα, όπου οι άνθρωποι, υπακούοντας στα κελεύσματα της μόδας, της δαιμονικής αυτής εφεύρεσης, βγάζουν όλο και περισσότερο τα ρούχα τους. Και αυτό φανερώνει την πνευματική γυμνιά. Είσαι ηλικιωμένος άνθρωπος και δεν έχεις την αίσθηση ότι είσαι ηλικιωμένος και βάφεσαι. Βάφεσαι. Άνδρες και γυναίκες βάφονται και είναι και είσαι σαν καραγκιόζες. Όταν έχεις όμως το μέτρο της σεμνότητας, έχεις τον Χριστό, τότε δεν περπατάς και ντρέπεσαι, γιατί δεν φοράς το ένδυμα που είναι ο Χριστός και δεν ζεις με τη σεμνότητα που εμπνέει ο Χριστός. Ο Χριστός ακόμα είναι το φως του κόσμου και ο έχων το φως τούτο ουμή περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Δεν θα περπατήσει το σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Δηλαδή θα έχει τα μάτια της ψυχής υγιή και ανοιχτά. Δηλαδή όντως ο Χριστός είναι το κολύριο των ματιών. Βάλε το κολύριο που λέγεται Χριστός και θα σου ανοίξουν τα μάτια και θα βλέπεις. Και όταν παίρνεις τη γραφή στα χέρια, τότε θα λες, τι βλέπω, γιατί έπεσαν σταγόνες κολυρίου. Δηλαδή ήρθε ο Χριστός και σου ανοίγει τα μάτια.
και τότε καταλαβαίνεις το νόημα των γραφών. Πώς μιλάει ο Κύριος στον επίσκοπο της Λαοδικίας? Μιλάει σκληρά, έτσι, γιατί είναι χλιαρός. Στη συνέχεια όμως μιλάει με επίκεια, μετριάζεται η γλώσσα. Τι λέει? Εγώ όσους φιλώ, ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευε ούν και μετανόησε. Αυτούς που αγαπάω, αυτούς τους ελέγχω και τους παιδαγωγώ. Απόκτησε λοιπόν ζήλο, γίνε ζηλωτής και μετανόησε. Αυτή είναι η λύση του δράματος του χλιαρού, του χλιαρού ανθρώπου. Το να αποκτήσει ζήλο και να μετανοήσει. Ζήλο πνευματικό. Δηλαδή να γίνεις θερμός. Να ανάψεις μέσα σου από αγάπη για τον Χριστό. Ο Χριστός μας τι λέει? Όσους εάν φιλώ, όσους εάν αγαπώ. Και αυτούς ελέγχω και παιδεύω. Και ποιοι είναι αυτοί? Όλοι οι άνθρωποι. Ο Κύριος μας αγαπά όλους. Λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, βαβέ της φιλανθρωπίας, πόση αγαθότητα ο έλαγχος κέκρατε. Πόπο φιλανθρωπία του Θεού. Πόση φιλανθρωπία του Χριστού. Με πόση αγαθότητα είναι ανακατεμένος ο έλαγχος. Η αγάπη είναι το ελαττήριο και γι' αυτό μιλάει ο Χριστός μας σκληρά. Επειδή αγαπάει. Όχι μια αγάπη σαν και αυτή που, ας πούμε, έχουν οι άνθρωποι στα παιδιά τους, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, που στέλνει στην κόλαση, γιατί δεν βλέπετε τα ελαττώματά τους να τους τα διορθώσετε, αλλά τα χαϊδεύετε και τα θεραπεύετε τα πάθη τους και τα νομίματά τους και τα στραβοπατήματά τους τα δικαιολογείτε. Αυτή είναι μια αγάπη που στέλνει στην κόλαση. Και η παιδαγωγική επίσης η άθεη κάτι τέτοια λέει. Έτσι, ποτέ να μην στενοχωρείς τα παιδιά, να τους λες πάντα μπράβο και έτσι να μην τα πληγώνεις. Έτσι, νομίζουν ότι άμα τα ελέγξεις θα τα πληγώσεις. Ενώ αυτός που αγαπάει, αυτός ελέγχει. Ο Χριστός αγαπάει, αλλά συνάμα και παιδαγωγή. Έχει μια αγάπη που καταρτίζει για τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή είναι η αληθινή αγάπη. Να βοηθήσεις τον άλλον και τον εγγύς και τον μακράν και το παιδί και το σύζυγο και τη σύζυγο και τους συγγενείς και τους φίλους και τους γνωστούς αλλά και τους αγνώστους να πάνε στη Βασιλεία του Θεού. Έλεγχος και παιδαγωγία είναι τα δύο όργανα ανορθώσεως και αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε σε αυτή την κατάσταση της χλιαρότητας και χρειαζόμαστε τον έλεγχο, χρειαζόμαστε την παιδαγωγία. Γι' αυτό και λέγει ο Λόγος του Θεού, «Ιέ μου μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου». Δηλαδή μη περιφρονείς την παιδαγωγία του Κυρίου. Μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, ούτε να αποκάμεις όταν ελέγχεσαι από τον Κύριο. Όν γαρ αγαπά, Κύριος παιδεύει. Γιατί αυτό που αγαπάει ο Κύριος, τον παιδαγωγεί. Όχι τον βασανίζει, αλλά τον παιδαγωγεί. Μαστιγεί δε πάντα ιόν, όν παραδέχεται. Και κάθε παιδί που το παραδέχεται ότι είναι δικό του παιδί, το μαστιγώνει. Δηλαδή πάλι παιδαγωγικά έτσι το συμβουλεύει, τον οθετεί και παραχωρεί κάποιες θλίψεις. Δήρατε του γείτονα το παιδί, λέει χαριτωμένα ο πατήρ Αθανάσιος. Το δικό σας παιδί δέρνετε. Γιατί το παραδέχεστε ότι είναι παιδί σας. Δεν παραδέχεστε ως παιδί σας το παιδί του γείτονα. Και ο Θεός αν μας μαστιγώνει, αν μας παιδαγωγεί, ή κάπως μας φαίνεται αυστηρά ότι μας παιδαγωγεί, αυτό σημαίνει ότι μας παραδέχεται ως γνήσια παιδιά του. Η παιδεία αν υπομένεται, εάν υπομένεται παιδεία, παιδαγωγία, που σας κάνει ο Θεός,
ως Υιείς ημίν προσφέρεται ο Θεός. Σαν παιδιά Του προσφέρεται σε εσάς ο Θεός, επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητας αυτού. Για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητας του Θεού. Για να αποβάλουμε τη χλιαρότητα και να ζήσουμε μια γνήσια θρησκευτικότητα. Γι' αυτό προτρέπει στον επίσκοπο της Λαοδικίας ο Κύριος να μετανοήσει και να επιδείξει ζήλο προς επιστροφή και διόρθωση. Ζήλευε ουν και μετανόησε. Γύρισε, του λέγει, πίσω. Και μετά από τον έλεγχο και την αιτιολόγηση του ελέγχου προς τον χλιαρό επίσκοπο, ανοίγεται μια εικόνα έκτακτης τρυφερότητας από τις λίγες στην Αγία Γραφή. Αποσύρεται ο κριτής και εμφανίζεται ο φίλος υπό την πλέον τρυφερά μορφή. Ιδού έστικα επί την θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει τη θύρα και εισελεύσω με προς αυτόν και διπνήσω με το αυτού και αυτός με τεμού. Δηλαδή λέγει ο Κύριος, εάν με ακούσετε εσείς που εμφανίζεστε κατεξοχήν ως χλιαροί και μου ανοίξετε την πόρτα, την οποία εγώ χτυπάω, στέκομαι έξω από την πόρτα και χτυπάω, θα μπω μέσα στο σπίτι σας, θα διπνήσω μαζί σας και εσείς μαζί μου. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αποβάλει τη χλιαρότητα και με το αυτεξούσιό του, με την ελευθερία του, να ανοίξει την πόρτα στον Χριστό και έτσι να προχωρήσει να γίνει αληθινά θερμός. Σήμερα, λέει πάλι ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, προσφέρεται ένα Ευαγγέλιο νοθευμένο από πολλούς ανθρώπους. Πολλές φορές, εμείς οι κληρικοί, οι κήρυκες του Λόγου του Θεού, λυπηρώ, λέει ο πατήρ Αθανάσιος, αλλά πρέπει να σας ειδοποιήσω, εμείς οι κήρυκες του Λόγου του Θεού, πολλές φορές, προσφέρουμε ένα Ευαγγέλιο νοθευμένο. Με τι νοθευμένο? Με κοσμικότητα. Πολλές φορές, με το επιχείρημα να κάνουμε πιο μαλακά τα πράγματα, πιο απαλά, πιο εύκολα, αρχίζουμε να βάζουμε νερό, να νοθεύουμε το Ευαγγέλιο, που είναι ένα άκρατο, ένας άκρατος ίνος. Άκρατος θα πει που δεν έχει μέσα νερό. Ένα ανόθευτος ίνος. Εμείς βάζουμε λοιπόν σε αυτό το κρασί, το ανόθευτο του Ευαγγελίου, βάζουμε νερό και λέμε τώρα, να, η εποχή είναι τέτοια. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Ας κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις. Δεν πειράζει αυτό, δεν πειράζει εκείνο. Ας πάμε εδώ, ας πάμε εκεί, ας κάνουμε το ένα, ας κάνουμε το άλλο. Είναι φοβερή αυτή η αλήθεια. Είναι όντως αλήθεια. Αυτό που λέει ο Άγιος ο πατήρ Αθανάσιος. Οι κήρυκες του Ευαγγελίου, δυστυχώς, πολλές φορές προσφέρουμε ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο. Με τη σκέψη ότι δεν αντέχει πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος την τέλεια, ας πούμε, εφαρμογή του νόμου του Θεού, οπότε να κάνουμε εκτόσεις. Αυτό είναι έγκλημα. Οδηγούμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι οι κήρυκες τους ανθρώπους σε μια κατάσταση χλιαρότητας. Αυτό είναι το νοθευμένο Ευαγγέλιο. Και μπορώ να σας πω, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, ότι σε μια συντριπτική πλειονότητα, ο χριστιανικός μας πληθυσμός κάνει αυτή τη μετάθεση από το γνήσιο Ευαγγέλιο σε αυτό το άλλο. Δηλαδή τι κάνει? Μετατίθεται, μεταναστεύει. Μεταναστεύει από την αλήθεια του Θεού στην πλάνη, στον εύκολο βίο, που νομίζει ότι συνδυάζει και λίγο κόσμο και λίγο Χριστό. Και να τα κάνω πιο συγκεκριμένα, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος. Όταν πει η μάνα, μια κυρία, ένας πατέρας, σας πει, μάλλον πει, δεν βαριέσαι, το παιδί μου, το αγόρι μου, όλοι έτσι κάνουν. Και αν έχει και μια φιλενάδα,
και πέφτει στην πορνεία, τι πειράζει. Είπε μια κυρία, και πώς θα παντρέψω το κορίτσι μου αν δεν βγει λιγάκι πιο έξω. Και το λίγο πιο έξω σημαίνει να έχει μια γνωριμία με κάποιον. Και οι ίδιοι γονείς σπρώχνουν τα παιδιά τους σε σχέσεις προγαμιές. Και αυτό τι είναι? Είναι μια νόθευση ουσιαστικά της χριστιανικής ζωής. Σου λέει, δεν πειράζει στην εποχή μας από το να γίνει το παιδί από το άλλο, ανώμαλος δηλαδή, ας έχει και μια σχέση. Μα αυτός είναι ο τρόπος ο χριστιανικός, αυτό μας διδάσκει και η Εκκλησία μας. Με το νηφικό, το λευκό και με τα στέφανα, τι μας διδάσκει και η Εκκλησία μας? Στο μυστήριο του γάμου, γιατί φοράει η νύφη το λευκό νηφικό? Γιατί υποτίθεται ότι έχει φυλάξει την παρθενία της, το ίδιο και ο γαμπρός. Γι' αυτό και στεφανώνονται. Γιατί υποτίθεται ότι νίκησαν. Σε τι νίκησαν? Στον αγώνα αυτό για την αγνότητα. Και όμως σήμερα νομίζουν οι γονείς ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αλλά αυτό είναι ισουήτικο δόγμα, είναι αιρετικό δόγμα, δεν είναι ορθόδοξο. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός δηλαδή το να πετύχει το παιδί να κάνει γάμο μπορεί να χρησιμοποιήσει και άνομα μέσα. Όχι βέβαια. Ο σκοπός δεν αγιάζεται. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Η ελπίδα να παντρευτεί, να βρει σύζυγο, έτσι, με οποιοδήποτε τρόπο, αυτό δεν, μάλλον δεν δικαιολογείται με σκοπό να παντρευτεί κάποιος, να βρει μια σύζυγο ή ένα σύζυγο, δεν δικαιολογεί να κάνει πορνεία, να κάνει προγαμία σχέσης. Κι όμως οι γονείς, υποτίθεται χριστιανοί γονείς, εκκλησίες γονείς, κλείνουν τα μάτια τους και πολλές φορές και το φίλο και τη φιλενάδα τους φιλοξενούν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι και τους βάζουν στο ίδιο το κρεβάτι με το παιδί τους. Αυτό τι είναι? Είναι μετάθεση από το αληθινό Ευαγγέλιο σε ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο. Είναι ακριβώς αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, η χλιαρότητα. Όταν θέλουμε να ζήσουμε κοσμικά με το ένα πόδι στο Χριστό και με το άλλο στον κόσμο, στην πραγματικότητα δεν θέλουμε να αποχωριστούμε τον κόσμο. Γιατί πάντα σκεφτόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Μας τρώει η ανθρωπαρέσκεια και γι' αυτό ακριβώς, όντας εμείς ακάθαρτοι, υποχωρούμε και νοθεύουμε το Ευαγγέλιο. Άλλο παράδειγμα, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος. Κάνετε ένα μνημόσυνο και είναι μεγάλη σαρακοστή και βάζετε κρέας. Κυριακή, ας πούμε, κάνετε το μνημόσυνο και βάζετε κρέας. Μα είναι δυνατόν, αφού είναι μεγάλη σαρακοστή. Ήδη πάρα πολλοί από τους καλεσμένους σας δεν θα θέλουν να φάνε κρέας γιατί νηστεύουν. Εσείς τι λέτε όμως? Όχι, για να μην μας κατηγορήσουν ότι τους δώσαμε κάτι το λαδερό και συνεπώς δείχνουμε τη φτώχεια μας και μην μας πούνε ότι είμαστε και τσιγκούνιδες, όχι, θα βάλουμε κρέας. Μα τότε γιατί κάλεσες? Αυτόν τον λαό τον κάλεσες για να προσευχθεί στο Θεό να συγχωρήσει την ψυχή του και κειμένου σου προσώπου. Δεν εξοργείς τον Θεό με αυτό που κάνεις? Δεν τον κάνεις τον κάθε συνάνθρωπό σου που θα φάει κρέας ενώ είναι σαρακοστή συνένοχο της καταλύσεως της νηστείας? Κι όμως δεν το λογαριάζουμε αυτό, γιατί μας τρώει ανθρωπαρέσκεια. Πιο πολύ λογαριάζουμε τους ανθρώπους από τον Θεό. Οφείλουμε λοιπόν να γίνουμε αληθινά θερμοί και όχι να θέλουμε να προσαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στην κοσμική κατάσταση, στον κοσμικό τρόπο ζωής. Οφείλουμε να είμαστε φως του κόσμου. Κάποτε τα Άγια Ποτήρια ήσαν ξύλινα, αλλά οι χριστιανοί ήσαν χρυσοί. Σήμερα τα Άγια Ποτήρια είναι χρυσά, αλλά οι χριστιανοί είναι ξύλινοι. Δυστυχώς αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Όσοι απογοητεύονται
από τον Χριστό και δηλώνουν απογοητευμένοι, είναι εκείνοι που θέλουν το Ευαγγέλιο να προσαρμόζεται στη ζωή τους. Και όχι η ζωή τους το Ευαγγέλιο. Θέλουν ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο, ένα νοθευμένο χριστιανισμό και ένα νοθευμένο ιερέα και αρχιερέα που να κηρύττει αυτό το νοθευμένο Ευαγγέλιο. Και αν δεν το βρουν αυτό και βρουν έναν άνθρωπο που λέει ακριβώς τον νόμο του Θεού, κηρύττει τον νόμο του Θεού και πράττει τον νόμο του Θεού και ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και κηρύττει τη συνέπεια στις εντολές του Θεού, τότε δηλώνουν απογοητευμένοι. Γιατί βρήκαν έναν άνθρωπο ακραίο, φανατικό, αυστηρό και φεύγουν τρέχοντας. Αυτοί θέλουν ένα χριστιανισμό που χαϊδεύει και ανέχεται τα πάθη τους. Δεν θέλουν θλίψη στη ζωή τους, θέλουν μόνο μία αραστόνη και μία μακαριότητα κοσμικού τύπου και όχι μία αληθινή πνευματική αγαλίαση, η οποία δίδεται σε αυτούς που ζουν με συνέπεια το Ευαγγέλιο και όχι σε αυτούς που κηρύττουν και δέχονται και προσπαθούν να ζήσουν ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο, ένα κοσμικευμένο Ευαγγέλιο, που ζουν χλιαρά. Έχω δει, λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, σε πολλά αυτοκίνητα μαζί με τον Τίμιο Σταυρό να κρεμούν και ένα ματόχαντρο ή και διάφορα φυλαχτά, εντός αγωγικών η λέξη. Ή ακόμα βλέπεις και ένα πέταλο και ένα σκόρδο. Τώρα, ποιο από τα δύο θα ενεργήσει? Αφού ο Τίμιος Σταυρός είναι από το Θεό, ενώ το ματόχαντρο είναι από το διάβολο. Φυσικά, ο Χριστός σε κάνει εμετό. Δεν ανέχεται να βάζεις δίπλα του και το διάβολο και τα σύμβολά του. Ο Θεός είπε με σαφήνεια ότι δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά. Και στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και δαιμονικά στοιχεία, όπως είναι το ματόχαντρο, και επειδή ακριβώς τα χρησιμοποιεί, ο Θεός φεύγει και αφήνει στα χέρια του Σατανά τον ταλέπορο αυτό άνθρωπο που πιστεύει ότι μπορεί να το έχει δίπορτο. Έχω δει έτσι εκκλησίες που γίνεται βάφτισης και είναι στολισμένες με ένα σωρό ματόχαντρα. Είναι φοβερό αυτό. Στο μυστήριο που ο άνθρωπος παίρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να βάζουμε και δαιμονικά σύμβολα. Ο Θεός φεύγει από αυτούς τους ανθρώπους. Όποιος έχει τον Τίμιο Σταυρό μαζί με ματόχαντρο, όχι μόνο δεν προστατεύεται, αλλά μάλλον και τιμωρείται. Όχι μάλλον, σίγουρα τιμωρείται από τον Θεό για την απιστία του. Ας αποβάλουμε λοιπόν τη χλιαρότητα. Και οι Άγιοι Πατέρες μας λένε πάρα πολλά. Πολλοί χριστιανοί, λέει ο Άγιος Παΐσιος, φθάνουν να ζουν μια ζωή δήθεν πνευματική. Κοιτάνε να απολαύσουν ό,τι θέλουν μέχρι εκεί που δεν κολλάζονται. Ψάχνουν να βρουν τα όρια μέχρι που, ας πούμε, δεν κολλάζει. Λογαριάζουν. Αυτό κολλάζει, δεν κολλάζει. Άρα μπορώ να το απολαύσω. Στο θέμα της νηστείας, παραδείγματος χάρη, λένε αύριο είναι Παρασκευή. Απόψε μπορώ να φάω κρέας μέχρι 12 παρά 5 τη νύχτα. Φέρε λοιπόν να φάμε. Μετά τις 12 όμως δεν κάνει, γιατί αλλάζει η μέρα. Και είναι αμαρτία. Δηλαδή θέλουν και τον Παράδεισο να μην χάσουν, αλλά και αυτή τη ζωή να την απολαύσουν. Έτσι αντιμετωπίζουν και την αμαρτία και την κόλαση με τρόπο μπακαλίστικο. Αν όμως σκέφτονταν φιλότιμα, θα έλεγαν «Ο Χριστός σταυρώθηκε και υπέφερε τόσα για μένα και εγώ πώς να τον πληγώσω με μια αμαρτωλή πράξη μου. Δεν θέλω να πάω στην κόλαση, όχι για τίποτε άλλο, αλλά γιατί δεν θα αντέξω να στενοχωριέται ο Χριστός που θα είμαι στην κόλαση». Δηλαδή από φιλότιμο, από αγάπη στο Χριστό, δεν θα παραβώ τις εντολές του. «Ο Θεός μας καλεί συνέχεια», λέει ο Άγιος, «αλλά εμείς συνήθως απομακρυνόμαστε από το Θεό και μόνο αν παρουσιαστεί κάποιος κίνδυνος, τρέχουμε κοντά Του». Γέροντα,
οι άνθρωποι που ζουν πνευματικά στον κόσμο, ρώτησε κάποτε τον Άγιο Παΐσιο, πρέπει να δείχνουν στους κοσμικούς ότι νηστεύουν. Και απαντάει ο Άγιος, όταν πρόκειται για διατεταγμένες νηστείες εκκλησίας μας, Τετάρτη, Παρασκευή, Σαρακοστές κλπ, τότε πρέπει, γιατί αυτό είναι ομολογία πίστεως. Οι άλλες όμως νηστείες, δηλαδή αυτές που γίνονται από άσκηση για την αγάπη του Χριστού, όπως ας πούμε η νηστεία της Δευτέρας. Γνωρίζω πολλούς χριστιανούς ευλαβείς, οι οποίοι νηστεύουν και τη Δευτέρα. Το κάνουν από αγάπη στον Χριστό, για χάρη των Αγίων Αγγέλων που τιμούμε τη Δευτέρα και για μια επιπλέον προσπάθεια να καθαριστούν από τα πάθη τους. Αυτή την νηστεία δεν πρέπει να την ανακοινώνουν στους άλλους ή κάνουν μια νηστεία ειδική γιατί τους απασχολεί ένα θέμα για να βοηθηθεί ένας ασθενής, για παράδειγμα, ή κάποιος άλλος για να βοηθηθεί και να μετανοήσει. Αυτές οι νηστείες πρέπει να γίνονται κρυφά. Ο χλιαρός όμως και τις φανερές νηστείες, δηλαδή τις διατεταγμένες, τις καταπατεί με το σκεπτικό ποιο. Τώρα, να μην σκανδαλίσω τους άλλους, οι οποίοι τρώνε, να φάω κι εγώ. Μα ακριβώς έτσι σκανδαλίζει τους άλλους, καταλύοντας την νηστεία. Αυτοί είναι άσχετοι, εσύ που υποτίθεται είσαι σχετικός, τους διδάσκεις με το παράδειγμά σου να παραμένουν άσχετοι. Μα λέει θα θυμώσουν ή θα στενοχωρθούν πολύ άμα τους πω ότι εγώ δεν μπορώ να φάω. Θα υποψιαστούν ότι νηστεύω, μπορεί και να με ρωτήσουν κιόλας και μετά θα φαίνομαι εγώ ότι κάνω τους μεγάλους σταυρούς και ότι είμαι σαν και αυτούς που λένε τους υποκριτές και στενοχωρώ τους ανθρώπους κάνοντας νηστείες. Μα ακριβώς τους στενοχωρείς και τους σκανδαλίζεις γιατί δεν τηρείς την νηστεία, τη διατεταγμένη. Δεν είναι υποκρισία να κάνεις το θέλημα του Θεού, να τηρείς τις εντολές του Θεού. Δεν είναι υποκρισία να πηγαίνεις στην Εκκλησία ή να κάνεις το σταυρό σου με ευλάβεια και σωστά. Τι θα πει μεγάλος σταυρός και μικρός σταυρός. Κάνεις σωστά το σταυρό σου. Αυτό δεν είναι υποκρισία. Τηρείς τις διατεταγμένες νηστείες. Αυτό δεν είναι υποκρισία. Αντίθετα, καταπατείς τις νηστείες ή κάνεις ένα σταυρό που δεν είναι σταυρός, σαν να ντρέπεσαι κιόλας που κάνεις το σταυρό σου και κάνεις μια καθόριστη κίνηση μπροστά έτσι στο πρόσωπό σου ή στο σώμα σου, για να μην φανείς ότι είσαι και πολύ θρήσκος. Αυτό είναι υποκρισία, αυτό είναι χλιαρότητα. Αυτό το αποστρέφεται ο Χριστός. Σκοπός, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι να ζούμε ορθόδοξα, όχι απλώς να μιλούμε ή να γράφουμε ορθόδοξα. Γι' αυτό βλέπεις ένα κήρυγμα, δεν πληροφορεί, δεν αλλοιώνει τον άλλον, όσο καλό και αν είναι, αν ο ιεροκήρυκας δεν έχει βίωμα. Αν δεν ζει δηλαδή σωστά. Γιατί αυτά που λέει, τα λέει έτσι σαν ένα πράγμα ξένο από τον εαυτό του, απλώς σαν να διαβάζει μια, θα λέγαμε, ανακοίνωση. Αν γέροντα ο ακροατής ή ο αναγνώστης έχει καλή διάθεση, τότε αυτός έχει ήδη τη Θεία Χάρη, γι' αυτό και ωφελείται. Ένας όμως που δεν έχει καλή διάθεση, θα πάρει και θα εξετάσει αυτά που λέει ο ιεροκήρυκας και δεν θα έχει καμιά ωφέλεια. Το να σκεφτόμαστε ορθόδοξα είναι εύκολο. Το να ζούμε όμως ορθόδοξα θέλει κόπο. Μια φορά ένας θεολόγος είχε κάνει μια ομιλία και είχε πει να πάνε να δώσουν αίμα γιατί υπήρχε ανάγκη. Και πράγματι πολλοί παρακινήθηκαν και έδωσαν πολύ αίμα. Εκείνος όμως δεν έδωσε ούτε μια σταγόνα, αν και είχε μπόλικο. Προφανώς ήταν ευτραφής. Οι άλλοι τότε σκανδαλίστηκαν. Εγώ, τους είπε εκείνος, με την ομιλία που έκανα και παρεκκίνησα τον κόσμο να δώσει αίμα, είναι σαν να έδωσε το περισσότερο αίμα. Έτσι ανέπαβε το λογισμό του. Καλύτερα ήταν να μην έκανε την ομιλία
και αθόρυβα να πήγαινε να δώσει λίγο αίμα. Η ζωή μετράει. Έτσι και οι άνθρωποι κατεξοχήν βλέπουν στο πώς ζει ο χριστιανός και όχι στο τι λέει ή τι γράφει. «Εγώ είμαι δεξιός», μου είπε ένας που δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία. «Άμα δεν κάνεις σταυρό, τι ωφελεί», του είπα, που είσαι δεξιός. «Το χέρι που δεν κάνει σταυρό, τι ωφελεί που είναι δεξί. Σε τι διαφέρει από το αριστερό που δεν κάνει σταυρό. Εκείνο έτσι και αλλιώς δεν κάνει σταυρό». Έτσι είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Πολλοί δηλώνουν πατριώτες, εθνικόφρονες, ότι αγαπούν, ας πούμε, την πατρίδα τους. Αλλά δεν έχουν πίστη στο Θεό, δεν ζουν σωστά, καταπατούν τον νόμο του Θεού. Τι να το κάνω. Μπορεί να σταθεί η πατρίδα χωρίς Χριστό, χωρίς τη χάρη του Θεού. Όσο πατριώτης κι αν είσαι, αν δεν βάζεις πρώτα το Χριστό και μετά την πατρίδα, είσαι ένας υποκριτής, ένας ψεύτης. Γιατί και την πατρίδα θα την προδώσεις με τη ζωή σου, που δεν θα έχει σχέση με το Χριστό, που δεν έχει σχέση με το Χριστό. Το χέρι που δεν κάνει σταυρό, είτε είναι δεξί είτε είναι αριστερό, τι ωφελεί. Αν εσύ είσαι δεξιός και δεν κάνεις σταυρό, σε τι διαφέρεις από τους αριστερούς που δηλώνουν άθεοι. Μάλλον ίσως είναι και καλύτεροι εκείνοι, γιατί ξεκάθαρα σου λένε ότι εγώ δεν πιστεύω στο Θεό και έχουν και μια συνέπεια, θα λέγαμε, με την ιδεολογία τους και κάποια στιγμή υπάρχει αυτή η ελπίδα να δουν το λάθος τους και να επιστρέψουν. Εσύ όμως που υποκρίνεσαι ότι τάχατε εσύ είσαι του Θεού και παραδοσιακός και δηλώνεις δεξιός, αλλά δεν ζεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, εσύ υπάρχει καμιά περίπτωση να ανακαινιστείς πνευματικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, πρέπει να είσαι ή ψυχρός ή θερμός. Είναι καλύτερο να είσαι ψυχρός παρά χλιαρός. Και αυτή είναι η τραγικότητα σήμερα του χριστιανών, ότι οι περισσότεροι δεν είναι ψυχροί, είναι χλιαροί. Και παραμένουν αμετανόητοι. Και αν δουν κάποιον θερμό χριστιανό, ή κάποιον θερμό ιεροκήρυκα, κάποιον θερμό επίσκοπο σωστό, ή κληρικό ή πνευματικό, σπέβδουν να το κατηγορήσουν ότι είναι αυστηρός, ότι είναι ακραίος, ότι είναι φανατικός, ότι δημιουργεί σέκτα και άλλες τέτοιες, δυστυχώς, συκοφαντίες του προσάπτου. Γιατί ακριβώς θέλουν να παραμείνουν στη χλιαρότητά τους. Δεν θέλουν να αλλάξουν ζωή. Και η ζωή και ο λόγος αυτού του κληρικού είναι έλεγχος για αυτούς. Ο σκοπός είναι να είσαι άνθρωπος πνευματικός, να ζεις κοντά στο Χριστό και τότε βοηθάς και τους άλλους, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Αληθινή βοήθεια στους ανθρώπους δεν είναι να κολοβώνεις το Ευαγγέλιο, να νουθεύεις το Ευαγγέλιο, γιατί τότε το Ευαγγέλιο δεν θεραπεύει, ένα νοθευμένο Ευαγγέλιο δεν θεραπεύει την ψυχή του ανθρώπου, ούτε την αναπάνω. Αλλά θα πρέπει να δίνουμε στον πλησίον μας το αληθινό Ευαγγέλιο, πρωτίστως με τη ζωή μας, με το παράδειγμά μας, και μετά και με το λόγο μας. Και τότε βοηθάμε αληθινά τους ανθρώπους. Τους βοηθάμε δηλαδή να σωθούν, να θεραπευτούν πνευματικά. Όταν ο άνθρωπος έχει ζωή σωστή, λέει ο Άγιος Παΐσιος, το έργο του πληροφορεί. Σε μια πόλη ήταν ένας προτεστάντης που όλους τους κατηγορούσε. Τι κληρικούς, τι δεσποτάδες. Εκεί κοντά, σε ένα μοναστήρι, ασκήτευε και ένας μοναχός. Μια φορά ρώτησε τον προτεστάντη ένας άθεος. «Καλά, όλους τους δεσποτάδες, τους παπάδες, τους κατηγορείς. Γι' αυτό τον καλόγερο τι έχεις να πεις?» «Αυτό τον παραδέχομαι», του λέει, «γιατί διαφέρει από τους άλλους». Ακόμα και αυτός ο αιρετικός παραδεχότανε την αγιότητα του μοναχού του. Ένας πιστός, όπου κι αν είναι, πόσο βοηθάει όταν ζει σωστά. Θυμάμαι, ένας γνωστός μου αστυνομικός υπηρετούσε στα σύνορα. Εκεί ήταν και Σέρβοι κομμουνιστές και μάλιστα από τους πιο άθεους, τους πιο έμπιστους του κόμματος. Όταν έρχονταν Σέρβοι παπάδες στα σύνορα Ελλάδος και Σερβίας,
Ο αστυνομικός τους φιλούσε το χέρι. Οι κομμουνιστές το πρόσεξαν. Έλληνας αστυνομικός να φυλάει το χέρι των Σέρβων παπάδων. Έκανε μεγάλη εντύπωση στους κομμουνιστές και προβληματίστηκαν στο θέμα της πίστας. Γιατί ο αληθινός πιστός δεν κάνει διάκριση και δεν πέφτει στην αίρεση του εθνοφιλετισμού. Αυτός είναι Σέρβος παπάς, αυτός είναι Ρωμάνος παπάς, αυτός είναι Ρώσος παπάς. Εμείς είμαστε Έλληνες, δεν έχουμε σχέση με αυτούς. Όχι. Είναι παπάς. Είναι ιερέας του υψίστου Θεού. Ανεξάρτητα τι εθνικότητας είναι, εφόσον είναι κανονικός ιερέας, οφείλουμε να πάρουμε την ευχή του, να προσκυνήσουμε την ιεροσύνη του, που είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Αυτό είναι το ορθόδοξο φρόνημα. Αλλά δυστυχώς και αυτοί που εμφανίζονται σήμερα ως καταδικάζονται στον εθνοφιλετισμό, υιοθετούν τον εθνοφιλετισμό, δυστυχώς. Θυμάμαι ένας επίσκοπος που ήταν ένα ψηφιστή τότε το θέμα το αν θα να συζητηθεί στη Σύνοδο το θέμα της ψευδοεκκλησίας αυτής της Ουκρανίας και αν η Ελλαδική Εκκλησία θα την αναγνώριζε ή όχι. Και το υπόθηκε από ένα κληρικό, του λέει, προσέξτε σεβασμιότητα να μην ψηφίσετε αυτό το πράγμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εκκλησία, αφού είναι αχειροτόνητοι. Και τι απέντησε ο επίσκοπος. Δυστυχώς. Και τι λέει, θα πάμε με τους Ρώσους. Αυτό και αν δεν γίνει αίρεση και εθνοφιλετισμός. Και το απέντησε ο κληρικός, όχι σεβασμιότητα, με την κανονικότητα. Με την κανονικότητα οφείλουμε να πάμε. Ανεξάρτητα από εθνοφιλετικά κριτήρια. Έτσι, αυτός είναι ο αληθινά ορθόδοξος. Δεν κοιτάζει εθνικότητα, αλλά κοιτάζει κανονικότητα. Αν ο ιερεύς, ο επίσκοπος, είναι κανονικός ή όχι. Αν δηλαδή είναι με τον Χριστό ή δεν είναι με τον Χριστό. Πώς θα βοηθούν αυτοί, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που έχουν μία θέση όταν κρατάνε λίγο, όταν είναι συνεπείς δηλαδή, με τις υποχρεώσεις τους. Και όταν είναι ένας χριστιανός, αληθινός χριστιανός, βοηθάει πραγματικά πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ κοιτάω, λέει ο Άγιος, μερικούς μεγάλους, να τους δω όταν έρχονται για να τους βοηθήσω. Γιατί αυτοί μπορεί να βοηθήσουν πολύ θετικά με το παράδειγμα. Ένας που έχει ένα αξίωμα, μια δημόσια θέση υψηλή, είναι σαν ένα κτίριο ή μια πόλη στην κορυφή ενός βουνού. Και όλοι προσβλέπουν, βλέπουν, παρατηρούν αυτόν τον άνθρωπο. Αν αυτός λοιπόν ζει σωστά, λειτουργεί σωστά, με υπευθυνότητα και με χριστιανικότητα, με ορθόδοξο φρόνημα και ορθόδοξη ζωή, αυτός βοηθάει πάρα πολύ και πάρα πολλούς. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, προσπαθώ να τους δω αυτούς που έχουν κάποιο αξίωμα, για να τους βοηθήσω, γιατί και αυτοί μετά μπορούν να βοηθήσουν με το παράδειγμά τους πάρα πολλούς. Να, ένας στρατάρχης που γνωρίζω είναι παράδειγμα. Και ό,τι κάνει, το κάνει από μέσα του, με την καρδιά του. Δεν το κάνει εξωτερικά. Οι άλλοι που τον βλέπουν προβληματίζονται και βοηθούνται. Παλιά και οι άρχοντες του τόπου είχαν αρχές, πίστευαν. Ξέρετε τι είχε πει μια αρχόντισσα σε κάποιο βουλευτή σε μια πόλη. Είχε πάει με τον σύζυγό της την περίοδο της νηστείας του 15 Αυγουστού σε ένα γεύμα. Και είχαν εκεί ψάρια, κρέατα. Αυτή δεν έτρωγε γιατί νήστευε. Το πρόσεξε ο βουλευτής και της είπε «Ασθενείς και οδοιπόροι νηστεία δεν κρατούν». «Ναι, οδοιπόροι με ρόδες», το απάντησε εκείνη και δεν άγγιξε τίποτε από τα αρτήσιμα. Στο γεύμα εντωμεταξύ ήταν και ένας κληρικός που τους προσφώνησε. «Μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι μαζί σας» κλπ. Έλεγε ένα σωρό εγκόμια. Οπότε τον διέκοψε ο άνδρας της αρχόντισσας και του είπε «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία». Έτσι είναι από τον 145ο ψαλμό. Έτσι,
ο σύζυγος της κυρίας, της αρχόντισσας, τον έβαλε, θα λέγαμε, στη θέση του, μάλλον τον έβαλε από τη λαθεμένη θέση του. Μην έχεις, παπά μου, πεποίθηση στους άρχοντες, τους κοσμικούς άρχοντες. Δεν υπάρχει σε αυτούς σωτηρία, μην τους εγκομιάζεις. Αντίθετα, θα έπρεπε να τους ελέγξεις, που σε περίοδο νηστείας σου προσφέρουν αρτήσιμο φαγητό. Εκείνος πήγε να τους κολακεύσει. Άλλοτε πάλι είχε πει αυτή η αρχόντισσα σε έναν καθηγητή πανεπιστημίου της θεολογίας. Μην κοιτάτε λεπτομέρειες και κόβετε σε εξετάσεις τους παπάδες. Κοιτάτε να τους περνάτε, γιατί οι επαρχίες δεν έχουν παπά. Θέλω να πω ότι παλιά οι τοπικοί άρχοντες ενδιαφέρονταν για την Εκκλησία. Ήταν παράδειγμα για το λαό. Αυτό που θα βοηθήσει θετικά τους ανθρώπους σήμερα είναι το παράδειγμά μας, λέει ο Άγιος Παΐσιος, το χριστιανικό και η ζωή μας η χριστιανική, όχι η χλιαρότητά μας και το νοθευμένο Ευαγγέλιο. Τους χριστιανούς πρέπει να τους διακρίνει η πνευματική λεβεντιά και η αρχοντιά, η θυσία. Γι' αυτό λέω στους λαϊκούς, να αγαπάτε τον Χριστό, να έχετε ταπείνωση, να κάνετε το καθήκον σας και ο Χριστός θα προδώσει την αρετή σας στα μάτια των ανθρώπων. Η αρετή έχει τυπικό να προδίδει τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται αυτός. Έτσι, ο άρετος άνθρωπος είναι σαν τον ήλιο, δεν μπορεί να κρυφτεί. Όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και να κρυφθεί και να υποκριθεί με την διαχριστός αλότητα, η αρετή θα τον προδώσει, έστω και αργότερα. Και ο αποθηκευμένος του θησαυρός που θα ανακαλυφθεί τότε μαζεμένος θα βοηθήσει πάλι πολλές ψυχές, ίσως τότε περισσότερο.